Γεια σας, είμαι η Καταρίνα Παπανικολάου, Head of Skills, Diversity, Equity and Inclusion της PwC Ελλάδας. Αυτή είναι η νέα σειρά podcast, Open Talks, της πρωτοβουλίας The Upfront Initiative. Τα Open Talks, μια συνεργασία της Life με την PwC, είναι μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων για τα δικαιώματα, τα στερεότυπα και την ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σημερινέ καλεσμένε είναι η Αντιγόνη Λιμπεράκη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και η Διάνα Βουτηράκου, ηλεκτρολόγο μηχανικό που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη ρομποτική. Θα συζητήσουμε μαζί τα ηλικιακά στερεότυπα και πώ αυτά γίνονται εμπόδια στου χώρου εργασία αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Γεια σου, Αντιγόνη, γεια σου, Διάνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ για τα Open Talks τη πρωτοβουλία Upfront Initiative. Γεια σα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου. Είναι χαρά μας και τιμή μας. Θα συζητήσουμε σήμερα για τους ηλικιακούς περιορισμούς και τα ηλικιακά στερεότυπα, εφόσον και αν υπάρχουν, και για το πώς τα βιώνετε εσείς ε, όντας την ηλικία που είστε. Οπότε, Διάννα, έρχομαι πρώτα σε σένα. Πώς είναι να είσαι πολύ νέα ε, και να έχεις όμως ήδη θέση στην αγορά εργασίας... Πόσο εύκολο είναι για σένα να επιβληθείς και αν ποτέ έχεις βιώσει ότι η ηλικία σου ήταν από μόνη της ένα στερεότυπο, ε, Σίγουρα η ηλικία είναι ένα στερεότυπο. Ε, ιδιαίτερα και στην Ελλάδα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εμπειρία. Οπότε κάποιο νέο θεωρείται ότι δεν είναι ακόμα κατάλληλο, δεν έχει ακόμα τι γνώσει για να μπορέσει να καλύψει μια θέση, πόσο μάλλον μια θέση ευθύνη. Ε, και δεν νομίζω ότι είναι μόνο στη ρομποτική που είναι ο το τομέα μου. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι γενικότερο. Αλλά όταν πρέπει να συνδυάσει και το ότι είσαι μια γυναίκα και νέα γυναίκα σε έναν ανδροκρατωμένο χώρο, νομίζω ότι μαστίζεσαι από πάρα πολλά στερεότυπα, δυστυχώ. Ποια θα ήταν αυτά, ποια θα έλεγε ότι είναι. Ε, εντάξει, είναι η αγαπημένη μου ατάκα. Κάποιον γνωστό έχει και την έβαλε σε αυτή τη θέση. Ε, Κάποιο θα την προωθεί. Ε, εντάξει, πόσα να έχει καταφέρει τόσο νέα. Ε, και εσύ απλά μαθαίνεις και κάθε μέρα λες δεν πειράζει, εγώ θα δείξω τι αξίζω και θα συνηθίσω να τα ακούω. Θα περίμενα όμω κανεί στην ρομποτική στην οποία και ασχολήσε και δραστηριοποίησε τα τελευταία δέκα χρόνια να είναι τα πράγματα λίγο πιο ε, ελεύθερα, πιο ανοιχτά, γιατί ούτως ή άλλως είναι ένας νέος κλάδος, πώς θα μπορούσε να μην έχει και νέα κορίτσια επειδή γενικότερα ο χώρος του STEM είναι ανθρωκρατούμενος σε όλο τον κόσμο και ας γίνονται πολλά βήματα να αλλάξει, νομίζω απλά δεν έχουμε ακόμα οι νέες γυναίκες στο χώρο να εκφραστούμε ε, και όσο λιγότερες είμαστε τόσο πιο δύσκολο να φανεί το έργο μας, να φανεί η δουλειά μας. Ε, νομίζω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα χρόνια είναι να δείξουμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος ότι έχουν θέση οι γυναίκες και πρέπει να έχουν θέση οι γυναίκες. Αντιγόνη, από την άλλη πλευρά, Πώς είναι το να βρίσκεσαι σε, σε ένα ε, ηλικιακό, ε, σε μια ηλικιακή ομάδα που ανήκει περίπου στη μέση ηλικία ή και πιο πάνω, ε, θα μου επιτρέψει να απαντήσω λίγο πιο συνολικά και mm. πολύ φεμινιστικά. Ε, το πρόβλημα. Που αντιμετωπίζουμε οι γυναίκε είναι ότι περνάμε από τη φάση του να είμαστε πολύ νέε και άγορες και ανώριμε στη φάση να έχουμε υπεροριμάσει και να είμαστε έτοιμες για αποστρατεία. Αυτό είναι μια ένα στερεότυπο σεξιστικό το οποίο ε, μας ακολουθεί ε, σε όλε τι ηλικίε, σαν πάντα αιτία ε, ε, λόγω ακαταλληλότητα. Τώρα, στην τρίτη ηλικία, μετά τα 50 τα οποία το έχω αφήσει πολλά χρόνια πίσω μου, υπάρχει και το άλλο δηλητηριώδες στερεότυπο της ηλικιοφοβίας των μεγαλύτερων. Με δεδομένο δε ότι υπάρχει και μια κουλτούρα νεότητας στην οποία δεν την εξασκούν οι νέοι, σαν τη Διάνομας από εδώ, αλλά την εξασκούν όσοι είναι στο μετέχμιο και προσποιούνται τη νεότητα για να πατήσουν κάτω τους υπόλοιπους, δημιουργείται μία ε, πίεση περιθωριοποίησης, η οποία από ένα σημείο και μετά κινδυνεύει να λειτουργήσει σαν αυτοκληρούμενη προφητεία. Δεν σε θεωρώ σημαντική, σε αφήνω στην άκρη, δεν πιστεύω ότι έχεις προοπτικές, ε, δεν κάνεις προσπάθεια γιατί πέφτεις σε τείχο και τελικώς φυρίζεις αδιάφορα και με σπάς χτένια για να δεις πότε θα έρθει η ώρα για τη σύνταξη. Κάποιοι το κάνουν, κάποιος το κάνουν αυτό. Είναι όμω πολύ δηλητηριώδε και είναι κάτι το οποίο ακολουθεί όλα τα στάδια τη ζωή, γιατί δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Έχει να κάνει με την οτροπία. Είναι αυτό που λες ακριβώ, σαν να μην υπάρχει ποτέ η κατάλληλη ηλικία για την κατάλληλη θέση. Πώ είναι να ακού και προσωπικά, θέλω να μου απαντήσει, αλλά και σαν γυναίκα, όπω λες μια ηλικία, ε, εκπροσωπώντας και τις υπόλοιπες γυναίκες που ανήκουν σε αυτή την ηλικία, πώς είναι να ακούς δεν, δεν είναι αυτό για την ηλικία σου, δεν κάνει αυτό για σένα, είναι παράτερο. Ε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα γιατί ε, ε, είναι κάτι το οποίο επευθύνεται πάντοτε στις γυναίκες και Πάντοτε αυτό που θες να κάνεις δεν είναι για την ηλικία σου. Είτε γιατί είσαι πολύ μικρή, είτε γιατί είσαι πολύ μεγάλη, είτε γιατί δεν, το ένα, δεν το άλλο. Αυτό που Προσπαθώ να κάνω ε, περισσότερο, καθώς διατρέχω την τρίτη ηλικία, είναι να σκεφτώ και τι συμμάχους έχω εδώ. Και εδώ υπάρχουν σύμμαχοι ε, σε όλο το φάσμα των φίλων, Δηλαδή δεν είναι μόνο οι γυναίκες που έχουν θέμα. Ο, ο, ο ρατσισμός, ο ηλικιακός... Ε, είναι πάρα πολύ δηλητηριώδη και πονάει πάρα πολύ. Και από μία άποψη, είναι τρομερό να σκεφτεί κανεί ότι οι άνθρωποι πάνω από 50, που είναι οι άνθρωποι που φέραν την πληροφορική, που εφαρμόσαν τι νέε τεχνολογίε, που οι γυναίκε σε αυτέ τι ηλικίε είναι εκείνε που μπήκαν ορμητικά στην αγορά εργασία και αποκτήσανε μία θέση στην οικονομία, Η, η εξελίξει στην υγεία ε, επιτρέπουν πολλά, πολλά χρόνια υγιού ζωή μπροστά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σπρώχνονται στο περιθώριο ενώ ξέρουμε και σαν οικονομολόγος μπορώ να σας το υπογράψω ότι αν αποσυρθούν αυτοί από την ενεργό ε, απασχόληση και οικονομική δράση θα έχουμε μεγάλη πτώση της παραγωγής πλούτου και της ε, ικανότητας της οικονομίας να παράγει, θα έχουμε εκτίναξη ελλημάτων και θα έχουμε και ένα μόνιμο θέμα Φτώχεια στην τρίτη ηλικία, επειδή άνθρωποι και κυρίω γυναίκε με λιγότερα χρόνια εργασία θα παίρνουν μια μικρή σύνταξη και θα ζήσουν άλλα 40 χρόνια με αυτήν. Είναι τρομερό να το σκεφτεί κανείς, πόσο παράλογο είναι. Λοιπόν, ε, ενοχλεί, πονάει, θυμώνει, αλλά επειδή πυροβολώντα δεν λύνει τα περισσότερα προβλήματα, ψάχνει να βρει με ποιου μπορεί να πιαστεί από το χέρι και προσπαθεί να πεις μια καλή ιστορία. Γιατί είναι μια καλή ιστορία ότι θα ζήσουμε όλοι και όλε καλύτερα, αν ξεπεράσουμε αυτό το είδο τα στερεότυπα. Πώ πιστεύει ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε αυτά τα στερεότυπα, και θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Υπάρχει από την άλλη πλευρά η αντίληψη ότι όταν οι άνθρωποι και άνδρες και γυναίκες μένουν ε, ξεπερνούν τα 50-55 και παραμένουν σε μια θέση ευθύνη στην αγορά εργασία, γίνονται ακόμα πιο στερεοτυπικοί οι ίδιοι και μάχονται πιο πολύ τη νεότητα. Και θα κάνω και την αντίστροφη ερώτηση και στη Διάνα σε λίγο. Ε, από φόβο να κρατήσουν τη θέση ισχύω και όλα αυτά που παραδοσιακά ήξεραν να κάνουν καλά, Άρα είναι σαν να διαμορφώνουν και μια εικόνα στερεοτυπική ίδια για τον εαυτό τους. Πώς θα μπορούσαμε να βγούμε από αυτό το σύμπλεγμα? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, δηλαδή μια δύσκολη ερώτηση. Ε, θέλω να πω το εξή. Συνήθω λέμε ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικία έχουν χαμηλότερη απόδοση στη δουλειά τους. Ή τέλο πάντων δεν το λέμε, αλλά το πιστεύουμε. Και επειδή δεν το λέμε κιόλα, δεν μπορεί να μα πει κανεί ότι είναι αυτά που λε. Ή το υπονοούμε. Ε, ή το υπονοούμε. Ε, θέλω να πω ότι η, η πρώτη απάντηση σε αυτό είναι ότι σε δουλειέ που είναι χειρονακτικέ, όντω ισχύει αυτό, αλλά σε δουλειέ που είναι δουλειέ με το μυαλό και με τη διαχείριση ανθρώπων, ισχύει το ανάποδο. Υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία, υπάρχει μεγαλύτερη ωριμότητα, υπάρχει μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειριστεί το διαφορετικό και το απρόβλεπτο. Ενδιαφερόντω έπεσα σε μια έρευνα που έγινε στη Volkswagen, δηλαδή σε χειρονακτική εργασία. Παράγουν τα βανάκια του όχι με γραμμή παραγωγή εκεί, αλλά με κύκλου. Και άρα εκεί μπορεί να μετρήσει πώ αποδίδουν άνθρωποι σε μικρότερε, σε μεγαλύτερε ηλικίε, σε μεικτέ ομάδε κλπ. Βρήκαν λοιπόν ότι οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι, ε, όντω εργάζονται λίγο πιο αργά, δηλαδή σε όρου παραγωγικότητα σκληρή, με αυτόν τον τρόπο είναι πίσω, αλλά κάνουν πολύ πολύ λιγότερα λάθη. Άρα ούτε καν στις χειρονακτικές εργασίες μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ε, υποχωρούν δεξιότητε. Τώρα, ότι οι, πολύ συχνά οι άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικία είναι φορεί στερεοτύπων που ε, είναι δηλητηριώδη και για τους ίδιους και κυρίως ε, είναι δηλητηριώδη για τους υπόλοιπους είναι ακριβές αλλά ε, αυτό δεν το κάνει δεν το δικαιολογεί πολύ συχνά θα το έχετε δει και εσείς στον, 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 χώρο των, των, επιχειρήσεων πολύ συχνά οι πιο σκληροί εργοδότες ε, φθονερά σκληροί δηλαδή δυσάρεστα σκληροί είναι οι γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να μοιάσουν με τον, με τον ιδανικό μάνατζερ που νομίζουν ότι περιμένουν να δούνε σε αυτές οι άνθρωποι έχουμε πολλούς τρόπους να αντιμετωπίζουμε τις αντικσότητες. Μερικοί από αυτούς είναι ατελέσφοροι σαν κι αυτόν τι κάνει κανείς σε αυτό. Θα μπορούσα να πω ότι, οι μεγα... ότι έχουμε όλοι ένα θέμα ε, να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους άλλη ηλικία και οι μεγαλύτεροι με τους μικρότερους και οι μικρότεροι με μεγαλύτερους γιατί μεγαλώνουμε μέσα σε ένα πολύ segregation ηλικιών. Κάπως πηγαίνουμε με το σχολικό μας ο καθένας και αν γίνει το διάλειμμα και ανακατευτούμε μπορεί να τσακωθούμε. Επ' αυτού υπάρχουν λύσεις όμως, δεν δηλαδή μπορεί να γίνει δουλειά. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ίσω ο μόνο χώρο που δεν υπάρχει τέτοιου είδου segregation είναι η οικογένεια. Και εκεί οι μεγαλύτεροι κάνουν μεγαλύτερο κόπο να καταλάβουν του μικρότερου. Και άρα ίσω έχουν και πιο πολύ ικανότητα, επειδή το έχουν διαχειριστεί, του έχουν κατηγορήσει για για πολλά πράγματα τα παιδιά τους το να μπορέσουν να συνεννοηθούν Διάνα, πώς είναι λοιπόν να ζεις και εσύ αυτή την σύγκρουση ή την συνύπαρξη των γενεών που περιέγραψε και η Αντιγόνη. Έχεις δει τα σχολικά να πηγαίνουν μαζί και όταν γίνεται το διάλειμμα οι γενιές να συγκρούονται, να μαλώνουν, να βρίσκουν κοινά ή μη κοινά στοιχεία. Ε, ναι και είχα πέσει και σε αυτή τη λούπα που πέφτουμε συχνά εμείς οι νέοι, να κατηγορούμε μόνο τους μεγαλύτερους ε, Δυστυχώ ε, είδα πολλέ ε, και λοιπά μου το λέω γυναίκε στον χώρο μου που ε, μεγαλύτερη ηλικία που είχαν αυτή την πεποίθηση ότι εγώ πέρασα πάρα πολλά εμπόδια για να βρεθώ εδώ. Δεν μπορεί εσύ να τα βρίσκει τόσο εύκολα. Ε, και στην αρχή αυτό που κάνει του είναι να λε ότι και είναι άδικο και γιατί οι μεγαλύτεροι να μα συμπεριφέρονται έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να δει και την άλλη μεριά. Ότι και εμεί πολύ συχνά γινόμαστε άδικοι απέναντι στου μεγαλύτερου. Θεωρούμε ότι κάτι γίνεται μόνο όπω το μάθαμε εμεί. Δεν του δίνουμε το χώρο να εκφραστούν. Και θεωρώ ότι γενικά στι τωρινέ συνθήκε εργασία δίνεται πολύ λίγο χρόνο να συνεπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι και να βγουν ιδέε συνεργατικά. Ή ο ένα προσπαθεί μόνο του, ή ο άλλο προσπαθεί μόνο του, με μια μεγάλη αντιπαλότητα. Και κάπου χάνουμε την ουσία, που είναι να παράξουμε κάτι μαζί που θα είναι και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι θα πρότεινε εσύ σε μια επιχείρηση που έχει πολλέ γενιέ μέσα και αναγκαστικά, όπω περιέγραψε και η Αντιγόνη, βρισκόμαστε εκεί. Δεν γίνεται κι αλλιώ σαν οικονομικό μοντέλο να μην είμαστε εκεί τι θα έλεγες ότι χρειάζεται να γίνει για να γίνει αυτή η συνύπαρξη που περιέγραψες. Ε, χρειάζεται σίγουρα να αναλαμβάνουν κοινά project, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένα να έχει το κομμάτι του, γιατί έτσι πετυχαίνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Ε, είναι σημαντικό ότι αυξάνονται τα ποσοστά και να εκπροσωπείται κάθε ηλικία, αλλά θα πρέπει μαζί να δουλεύουν και μαζί να παράγουν αποτελέσματα. Ε, και για μένα να γίνει και μια προσπάθεια ο καθένα να έχει το χώρο του να εκφράσει τι ιδέε του. Γιατί συχνά κλείνουν μια πόρτα σε σένα γιατί είσαι νέο, οπότε δεν έχει την εμπειρία να εκφραστεί. Ε, μπορεί ο πιο μεγάλο άνθρωπο να νιώθει ότι π.χ. σε κάτι τεχνολογικό, όπω είναι ο τομέα μου, δεν είμαι αρκετά όρημο να, να μιλήσω γιατί ξέρουν καλύτερα οι νέε γενιέ. Οπότε νομίζω απλά χρειάζεται χρόνο και ενθάρρυνση και στου δύο να έχουν το χώρο του στο τραπέζι να πούνε την άποψή του. Πόσο θα βοηθήσει μια ειλικρινή συζήτηση, ότι ναι, αποδέχομαι την εμπειρία σου και από την άλλη πλευρά ένας μεγαλύτερος από σένα να σου πει αποδέχομαι ίσως και τις περισσότερες γνώσεις στο τομέα της τεχνολογίας ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Για μένα είναι η μοναδική λύση, άμα θέλουμε όντως να πάμε μπροστά, είναι να πάρουμε το καλό από το καθένα σαν ερέθισμα και να παράγουμε κάτι. Το θέμα είναι πόσο έτοιμοι και δεκτικοί είμαστε να αποδεχτούμε ότι μπορεί ο άλλο να ξέρει κάτι καλύτερα ή μπορεί σε κάτι να μην είμαστε τόσο ιδανικοί όσο πιστεύουμε. Ε, και διάθεση και από τι δύο πλευρέ. Εγώ αυτό βρίσκω σαν μόνη λύση. Αντίγονιση, από την πλευρά σου, πώ βλέπει αυτή τη συνύπαρξη πολλών γενναίων μέσα σε μια επιχείρηση, Πόσο εύκολο είναι να γίνει και πόσο εύκολο είναι ε, αυτέ οι γενιέ να επικοινωνήσουν μεταξύ του ή να έχουν τα ίδια κίνητρα, τα ίδια ενδιαφέροντα, ε, τα ίδια μοτίβα που του παρακινούν ακριβώς τα ίδια δεν θα έχουν και δεν πρέπει και να έχουν. Αλλά δεν πρέπει να έχουν ακριβώς και τον ίδιο τρόπο σκέψης και οποιοδήποτε δύο άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι μόνο το ηλικιακό. Νομίζω ότι αν προσλαμβάνουμε τους ανθρώπους και τη συνεισφορά τους σαν μοναδική, γιατί αυτό είναι, είναι πολύ πιο εύκολο να χωρέσουμε στο, στο, πακέτο και τη διαφορετική ηλικία. Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας πρωτοτυπικός άριστος άνθρωπος που συνήθω είμαστε εμείς και όλοι οι άλλοι μας απειλούν δεν υπάρχει καμία ελπίδα να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι, αυτό λέγεται εύκολα, γίνεται δύσκολα. Το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει αβίαστα. Είναι ανάγκη γιατί θα ζήσουμε όλοι και όλες καλύτερα. Μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά κλπ. Αλλά δεν προκύπτει Αβίαστα. Αν, αν τους βάλεις μαζί δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα αγαπηθούν. Θέλει προσπάθεια και θέλει κυρίως να ε, αισθανθεί ο καθένας ή η καθεμία ότι έχει ένα χώρο, αυτό είπε πολύ ωραία η Διάνο, ότι, ότι έχει η οτι χώρο για να σταθεί και να προσπαθήσει να καταλάβει τον άλλον και την άλλη. Αν αισθάνεται μονίμως ε, υποδιωγμών, δεν προλαβαίνει να αναπνεύσει, όχι να... Κάνει χώρο για τον εαυτό του και μετά και για τους άλλους. Και γίνεται και ο ίδιος επιθετικός, μοιραία κάποια στιγμή. Και άδικος. Και είμαστε και όλοι χειρότεροι, έτσι. Δηλαδή και χειρότερα και χειρότεροι. Mm -hmm. ε, πόσο πιστεύεις ότι μέσα σε μία επιχείρηση είναι καλό να εφαρμόζονται προγράμματα συμπερίληψης, ε, όχι μόνο για τις διαφορετικές ηλικίε, αλλά και γενικότερα για διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να φέρει ένα άνθρωπο, ένα άτομο μέσα σε μια εταιρεία. Ε, είμαι πολύ μεγάλη έτσι, ένθερμη οπαδό τη προσπάθεια ε, οι επιχειρήσει συνειδητά να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν συμπερίληψη. Είναι και αυτό πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται. Και στο θέμα των, το ηλικιακό, όπως και το θέμα του φίλου, πρέπει να γίνει δουλειά για να αποδώσει. Δηλαδή, είναι εντελώς ουτοπική και επικίνδυνη άποψη να πεις ότι θα δημιουργήσω τις προϋποθέσεις και οι άνθρωποι θα προχωρήσουν μόνοι τους. Τα καλά πράγματα στη ζωή δεν προχωράνε μόνοι τους. Θέλουν μόνο τους. Θέλουν προσπάθεια, συνειδητή και επιμονή. Εγώ δεν είμαι απλώ υπέρ του να μη διώχνουν τους μεγαλύτερους. Είμαι υπέρ του να προσλαμβάνουν μεγαλύτερους. Γιατί τον Μπαρμπαγιώργο που τον ήξερε από 18 χρονών που ήσουν εσύ, τον ανέχεσαι καλύτερα, επειδή τον ξέρει, έχει γίνει μέλο τη οικογένειά σου. Εγώ θέλω να ασκηθούμε και να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε με ανθρώπου που γνωρίζουμε για πρώτη φορά και είναι έξω από το στερεότυπό μα. Γιατί αυτή είναι η μαγιά και αυτό είναι που φέρνει το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να βοηθήσει ένα πρόγραμμα ποσόστοση και για τις ποσοστώσεις είμαι ένθερμη οπαδός, ε, γιατί αν δεν υπάρξουν τα άτομα μέσα σε αυτές τις θέσεις, δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δουλειά, δεν φτάνουν όμως μόνο στις ποσοστώσεις. Ε, και, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς ποσοστώσεις και οι ποσοστώσεις μόνες τους δημιουργούν πολλούς δυσ, δυστυχισμένους ανθρώπους. Mm -hmm. Και πολλές εγκλωβισμένες επιλογές κάμια φορά. Ναι. Διάνο, εσύ ως ε, εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς, πώς πιστεύεις ότι οι ποσοστώσεις, και αν το πιστεύεις, μπορούν να βοηθήσουν τη νεότερη γενιά να πάρει θέσεις ευθύνης. Ε, καταρχάς, ε, οι ποσοστώσεις για μένα είναι κάτι αναγκαίο όταν μιλάμε για το ότι ξεκινάμε με εκδιαμέτρου αντίθετα ποσοστά ανδρών και γυναικών ή νέων γυναικών σε κάποιον κλάδο. Ε, το πρόβλημα για μένα με τις ποσοστώσεις εισαγωγικά είναι ότι πρέπει να υπάρχει και ένα, μια τελική λύση ότι ωραία, οι ποσοστώσεις μπορούν να αλλάξουν πράγματα τι θα κάνω στο ενδιάμεσο και τι θα κάνω σε όλη τη διάρκεια. Γιατί το να πω απλά παίρνω περισσότερε γυναίκε ή παίρνω περισσότερου ανθρώπου που έχει μεγάλη ηλικία, δεν μπορεί όπω σωστά είπε και ο να λύσει κάποιο πρόβλημα από μόνο του. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ενδυνάμωση. Ε, θα πρέπει εμεί να έχουμε τι ευκαιρίε και για να μην ακούσουμε ποτέ που το ακούμε είστε εδώ, επειδή έπρεπε να πάρουμε γυναίκε σε αυτή τη θέση. Και γιατί δεν αρκεί από μόνο του να μπει σε μία θέση. Πρέπει να έχει όλα τα εργαλεία που θα σε φέρουν εκεί που θέλει να φτάσει. Οπότε ναι, για μένα χρειάζεται. Αλλά χρειάζεται μαζί με μια άλλη σειρά εργαλείων που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσει, παίρνοντα και προσλαμβάνοντα κάποιο ποσοστό. Συχνά οι επιχειρήσει λένε, ειδικά στον τομέα τη τεχνολογία, Μα δεν βρίσκουμε γυναίκε. Τι να κάνουμε, Τι θα απαντούσε σε αυτό, Εδώ είμαστε. Ε, το θέμα είναι ότι για να πάμε να εργαστούμε σε μια εταιρεία, θα πρέπει οι συνθήκε εργασία που θα μα παρέχουν να είναι συνθήκε στι οποίε μπορούμε να εργαστούμε. Θα πρέπει όταν πάω σε μια συνέντευξη για δουλειά να μην φοβάμαι αν θα με ρωτήσουν αν έχω σκοπό να κάνω οικογένεια, αν τα παιδιά είναι στους, στη στοχοθεσία μου. Ε, και θα πρέπει να νιώθω ότι μπορώ το πλάνο ζωή που έχω για τα επόμενα χρόνια να το συνδυάσω με τα όνειρα καριέρα που έχω. Ε, αν γίνουν αυτά, τότε υπάρχουν οι γυναίκε στην τεχνολογία. Και μάλιστα είναι και συντριπτικό το ποσοστό που ενώ αυξάνονται οι γυναίκε στο STEM χρόνο με το χρόνο, δεν αυξάνονται οι γυναίκες που εργάζονται τελικά σε, σε κλάδου STEM, οπότε μπορεί να αποφυτούν από σχετικές σχολές, αλλά τελικά δεν δουλεύουν σε σχετικές σπουδές. Οπότε εδώ είμαστε, απλά πρέπει να μας διεκδικήσετε. Αντιγόνη, υπάρχει μια πρακτική που λέει ότι όταν παίρνω ένα βιογραφικό, δεν χρειάζεται να βλέπω την ηλικία. Θεωρείς ότι αυτό μπορεί να αποδώσει? ένα τυφλό σε εισαγωγικά βιογραφικό που δεν χρειάζεται να βλέπω ίσω το φίλο, δεν χρειάζεται να βλέπω τη φωτογραφία, δεν χρειάζεται να βλέπω σίγουρα την ηλικία. Όπω η παιδιά, δεν χρειάζεται να βλέπω το αν είμαι έγγαμη, άγαμη, αν έχω παιδιά, αν είμαι διαζευμένη κτλ. Βοηθάει αυτό. Οπωσδήποτε βοηθάει. Βέβαια, στο interview που θα τον δει τον άλλον, την άλλη, ε, καταρρύπτεται. Αυτό όμως που βρίσκω ότι είναι πολύ σοβαρό με τα θέματα το πώς αντιμετωπίζεις έναν υποψήφιο ή μια υποψήφια είναι το παράδειγμα που είχε γίνει στις οντισιών στην, στην φιλαρμονική της, της Βοστόνης όπου κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν ότι ενώ ερχόντουσαν για οντισιών μεγάλος αριθμός γυναικών παίρνανε πάντα άντρες. Και αποφασίσαν λοιπόν, και αυτό φαίνεται και στο τελευταίο έργο με την Kate Blanchett, ε, να κάνουν blind audition, δηλαδή να μην βλέπει, να είναι πίσω από ένα παραβάν. Και μετά από αυτό, αυξήθηκε πάρα πολύ ο αριθμό των γυναικών που προσλάμβαναν. Δηλαδή, θέλω να πω τα στερεότυπα λειτουργούν με έναν πολύ ύπουλο τρόπο. Την ίδια ώρα που εκείνο παίρνει που τη συνέντευξη, σου λέει: Εγώ δεν έχω καμία προκατάληψη. Δουλεύει μέσα του το σαράκι και το κάνει χωρίς να το καταλάβει. Και αυτά είναι και τα πιο επικίνδυνα, γιατί δεν μπορεί να του πεις «Μα τι είναι αυτά που λες, τι ακούς, τι λες». Δεν μπορεί να το πεις, γιατί δεν το λέει ποτέ. Σε, σε τρελαίνει σε μια ρητορική ισότητα και συμπερίληψη και στην πραγματικότητα, στην πράξη. Έχει κλείσει τα ρολά πολλές φορές. Mm -hmm. Και ε, πόσο πιστεύεις λοιπόν ότι η εμφάνιση ειδικά σε εμάς τις γυναίκες και ειδικά είτε στη νεότερη ηλικία είτε στην τρίτη ηλικία επηρεάζει δραματικά και λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα στο να κινητοποιήσει αυτά τα αντανακλαστικά που είπες να τα ενεργοποιήσει ότι ενώ λέω ότι δεν με πειράζει η ηλικία θέλω να έχω και νέους στην ομάδα μου ίσως δεν έχω πρόβλημα να έχω και μεγαλύτερους ωστόσο η εικόνα που έχω μου αλλάζει τελείως τη σκέψη... και τελείως τη διαδικασία λήψης απόφασης. Η, τα, τα στερεότυπα της εικόνας... και της ιδανικής ομορφιάς... είναι πολύ πιο σκληρά... και έξω πραγματικά... για τις γυναίκες όλων των ηλικιών. Ε, το οποίο σημαίνει ότι... Ε, οποιαδήποτε γυναίκα... Ε, αντιμετωπίζεται με... είτε απορριπτικά επειδή ε, δεν ταιριάζει στο στάνταρ του, της, του μοντέλου είτε απορριπτικά επειδή είναι πολύ όμορφη γιατί και, αυτό, και, ο φθόνος είναι πολύ ισχυρό κίνητρο τώρα αν είναι και μεγαλύτερη ηλικία η γυναίκα έχεις μια ο φόβος δηλαδή, του θανάτου του ανθρώπου βγαίνει σαν μίσος απέναντι στη μεγαλύτερη τι θες και γυρνάς πήγαινε να πνεις κανένα πιάτο με τα εγγόνια σου είναι μια τρομερή, ένα σύμπλεγμα προκαταλήψεων τόσο δηλητηριωδών που πραγματικά και εκείνος που τις φέρει αυτές τις αντιλήψεις ζει μια απέσια ζωή και το ξέρει ότι ζει απέσια ζωή, γι' αυτό συνεχίζει να είναι έτσι απέσιος. Εσύ το έχεις βιώσει αυτό, να νιώθεις ότι κάποιος σε κοιτάζει και σε απορρίπτει και μόνο από την εικόνα σου η οποία μπορεί να οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα για την ηλικία σου, για το ποια είσαι. Το έχω νιώσει. Ε, πολλέ φορέ. Πάρα πολλέ φορέ. Νομίζω όμω ότι, ότι ήταν πάρα πολλέ και οι φορέ που δεν το έχω νιώσει. Γιατί πολλέ γυναίκε, μεταξύ αυτών και εγώ, πολύ συχνά θεωρούμε ότι η απόρριψη είναι ευθύνη δικιά μα. Ότι δεν τα κατάφερα. Αντί να σκεφτεί τι είδε, τι δεν είδε, τι φθόνησε, τι φοβήθηκε αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί σου και σε απορρίπτει. Το εσωτερικεύει σαν ενοχή. Αχ, δεν τα πήγα και τόσο καλά. Άρα το έχουμε νιώσει, αλλά θα έπρεπε να το είχαμε νιώσει περισσότερες φορές. για Εάν δεν είχαμε αυτή την υπερβολική αίσθηση αυτοενοχοποίησης και θα έπρεπε να απαντούσαμε και πιο πολύ σε αυτό. Διάννα, εσύ έχεις νιώσει να σε κοιτάνε και να καταλαβαίνεις ότι αυτό που σκέφτονται είναι ότι είσαι πολύ νέα για μια θέση ευθύνη, για να κάνεις αυτό που κάνεις, για να πάρεις μια απόφαση, ό,τι είναι αυτό. Ε, σίγουρα, πολλές φορές ε, και έχω φοβηθεί και να πω μια ιδέα ή μια άποψη επειδή βλέπω να με κοιτάνε σαν με αποκλείεται να μπορεί να απαντήσω τα ή με αποκλείεται να ξέρει. Ε, ένα άλλο που έχω νιώσει πολύ είναι ότι επίση οι άνθρωποι βγάζουν συμπεράσματα για σένα με το που σε βλέπουν, πριν καν μιλήσει, πριν καν πει ποια είσαι ή τι έχει κάνει. Ε, αυτό πάρα πολύ το έχω συναντήσει και σε γονεί, επειδή έχω κάνει σε παιδιά ρομποτική πολλά χρόνια. Οι γονεί με το που σε βλέπουν καταλαβαίνουν για κάποιο λόγο αν είσαι σε θέση ή δεν είσαι να δείξει τα παιδιά του ρομποτική. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά έχω ακούσει, α πούμε, μα πώ μπορεί αυτή με ένα σκισμένο τζι να κάνει μάθημα στο παιδί μου, ή μα πώ μπορεί αυτή με σκουλαρίκι στη μύτη να κάνει μάθημα στο παιδί μου τι σχέση έχει, τι γνώσει εγώ έχω στο αντικείμενο με το αν έχω σκουλάρι και στη μύτη ή αν έχω σκισμένο τζιν. Ε, και χάρηκα πολύ γιατί από αρκετά μικρή, 18-19 χρονών, άρχισα να λέω στου γονεί: Όχι, ότι ξέρει τι, άμα δεν σου κάνω έτσι όπω είμαι, δεν πειράζει. Δεν θα κάνω κι εγώ μάθημα στο παιδί σου. Και ένιωσα πάρα πολύ ανακούφιση όταν γονεί με ξαναπήρανε και μου ζητήσανε συγγνώμη, μήπω θέλει τελικά να κάνει. Και του είπα: Ξέρετε τι, όχι, αλλά μην μεγαλώσετε το παιδί σα με αυτή την άποψη, γιατί αυτή την άποψη θα την κουβαλάει και στην εταιρεία που θα είναι στη συνέχεια και θα τη βγάζει και στου άλλου. Ε, απλά είναι δύσκολο να έχει αυτή την αυτοπεποίθηση και να πει στον εαυτό σου: Ξέρει τι, α πει και να όχι, δεν πειράζει, γιατί μα μαθαίνουν λε και είναι το πιο κακό πράγμα του κόσμου να λέμε όχι. Και τελικά λέμε όχι στον εαυτό μα που είναι επικίνδυνο. Υπάρχει πάρα πολύ πάντα στο στερεότυπο ότι η τρίτη ηλικία είναι η ηλικία που χρειάζεται φροντίδα. Και κατά κύριο λόγο και οι περισσότερες καμπάνιες ή τα περισσότερα προγράμματα ή ό,τι τέλος πάντων ακούμε για την τρίτη ηλικία είναι το πώς μπορούμε να σταθούμε δίπλα στην τρίτη ηλικία εμείς που είμαστε στις μικρότερες γενιές. Αυτό δεν βοηθάει σε αυτό που περιγράφεις. Όχι, αλλά τι εννοούμε όταν λέμε τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι από τα 50 μέχρι τα 70 είναι πολύ παραγωγικοί, είναι συνήθως υγιέστατοι, και έχουν μπροστά τους και άλλα 20-25 χρόνια να ζήσουν, δηλαδή θέλω να πω μετά τα 70. Ε, είναι οι άνθρωποι που στην πραγματικότητα είναι αυτοί που προσφέρουν φροντίδα. Προσφέρουν φροντίδα στους μεγαλύτερου γονεί του, οι οποίοι ζουν στι θείε κλπ. στα Καναρίνια. Προσφέρουν φροντίδα στα εγγόνια του ή στα, στα, παιδιά των συντρόφων των παιδιών του, δεν έχει σημασία αν είναι. Α. Και επίση φροντίζουν και τον σύντροφό του, ο οποίο όλο και κάτι έχει και χρειάζεται. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι, είναι λάθο ότι δέχεται φροντίδα. Είναι η, η, η γενιά που προσφέρει φροντίδα προ όλε τι κατευθύνσει. Θα χρειαστεί φροντίδα αργότερα. Και πρέπει να το σκεφτούμε και είναι πολύ δύσκολε οι αποφάσει που να πάρουμε και γενναίε πρέπει να είναι για να έχουν αποτέλεσμα. Αλλά μην μπερδεύουμε την 55χρονη, την 65χρονη με την 95χρονη, γιατί είναι άλλοι κόσμοι, άλλε φάσει. Απλώ επειδή εμεί έχουμε μάθει τη ζωή των τριών φάσεων, παιδική ηλικία, σχολείο και εκπαίδευση, μετά εργασία και μετά σύνταξη, δεν καταλαβαίνουμε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Και θα έπρεπε να εκπαιδευόμαστε μέχρι τα 80, σταδιακά κλπ. Θα πρέπει να βγαίνουμε στην εργασία, θα πρέπει να μπορούμε να παίρνουμε διαλύματα για να κάνουμε παιδιά ή να κάνουμε ένα project φωτογραφία στο Περού, α πούμε, ό,τι θέλει ο καθένα, δεν χρειάζεται να κάνει παιδιά οπωσδήποτε, αλλά να μπορεί να παίρνει μια απόσταση και να ξαναγυρίζει φρέσκο και έτσι εμπλουτισμένο. Δεν είναι η ζωή σε τρει φάσει. Είναι μακριά ζωή, πολλέ δυνατότητε και στενά στερεότυπα που μα φυλακίζουν. Κρύπα. Για να ανέφερες και εσύ το κομμάτι της, ε, ε, του να έχω παιδί, να κάνω παιδί, να κάνω οικογένεια και ότι πολλές φορές βρίσκεσαι και εσύ να χρειάζεται να απαντήσεις σε μια τέτοια πιθανή ερώτηση. Ποια είναι η δική σου η, η άποψη για αυτό που ανέφερε και η αντιγόνη ότι τη ζωή τη βλέπουμε σε τρεις φάσεις, ε, έχουμε πολύ στενά, στεγανά, στο πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει μια φάση. Περιμένουμε μια γυναίκα σε μια συγκεκριμένη ηλικία να κάνει παιδιά και άρα όσο νιώθουμε ότι αυτος, αυτοί που έχουμε απέναντί μας είναι κοντά σε αυτή την ηλικία, τότε αρχίζει και χτυπάει το καμπανάκι ότι θα μείνει έγκυος, θα φύγει από τη δουλειά τη, θα έχει παιδιά κτλ. Ποια είναι η δικιά σου η σκέψη? Ε, καταρχάς να πω ότι για μένα κάθε γενιά χρειάζεται φροντίδα. Και πολύ συχνά το ξεχνάμε αυτό ε, και ειδικά μετά την πανδημία νομίζω να δείχθηκε και πάρα πολύ ότι πρέπει να δίνουμε περισσότερη φροντίδα και περισσότερη αγάπη στους εαυτούς μας και στη γενιά μας. Ε, αυτό που παρατηρώ και κυρίως στην Ελλάδα είναι ότι μπαίνουμε λίγο σε αυτόματο πιλότο, δηλαδή να τελειώσω το σχολείο, να μπω σε μια σχολή, να βρω μια δουλειά, μετά να κάνω μια οικογένεια, μετά να βγω στη σύνταξη και να μεγαλώσω τα εγγόνια μου. Και όσοι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν χωρούν σε αυτό το καλούπι δεν το έχουν τόσο διαμορφωμένο, κάπω έτσι περιθωριοποιούνται εξ αρχή. Είναι αυτό το τηλεφώνημα από τη θεία σου ή το θείο σου, το μήπω έχει μεγαλώσει πολύ, μήπω πρέπει να αρχίσει να, να σκέφτεται την οικογένεια, είναι αυτό ο εργοδότη, είναι οι φίλε σου που σιγά σιγά μπαίνει στο τραπέζι όλο και περισσότερο σε συζήτηση. Ε, και κάπω νιώθει λίγο γλωβισμένο, ότι μήπω δεν συμβαδίζω εγώ, και άμα δεν συμβαδίζω, τι άλλη λύση υπάρχει, τι άλλη ζωή υπάρχει. Ε, ε, και μετά είναι και αυτή η δύσκολη συζήτηση με την οικογένεια που πρέπει να του εξηγήσω ότι έχω κάποιου στόχου από τη ζωή μου, δεν είναι αντίθετη με μια οικογένεια, αλλά θα πρέπει να πάρω το χρόνο μου για το καθένα. Και θα πρέπει να καταλάβουν ότι πράγματα που παλιά μια γυναίκα μπορεί μέχρι τα 30 έτσι να τα έκανε, τώρα μπορεί να τα κάνει στα 40 της, μπορεί να τα κάνει στα 45 τη. Και θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη και κρατική και οικογενειακή και γενικότερα στο περιβάλλον γύρω σου. εγώ συχνά νιώθω ότι μήπω η ζωή φεύγει και δεν προλάβαινα να την πιάσω. Και... Είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω πώς λύνεται. Αντιγόνη σκέφτομαι πώς μπορεί η, η κοινωνία και η πολιτεία και οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν αυτό που είπες πριν, ότι η ζωή δεν έχει τρεις φάσεις και ότι η γονιμότητα πλέον δεν είναι μόνο σε μία συγκεκριμένη φάση. Ε, είπες και εσύ ότι η ιατρική έχει δώσει ε, νέο προσδόκιμο ζωής, προφανώς έχει δώσει και νέους τρόπους γονιμοποίησης, αυτό πώς θα έρθει πραγματικά στην πράξη σαν καθημερινότητα, σαν κανονικότητα, σαν κατανόηση ότι οι ευκαιρίες και οι πιθανότητες τεκνοποίησης απόκτηση ενός παιδιού αλλάζουν. Δεν είναι αυτές που παραδοσιακά είχαμε στο νου μας. Αυτό το καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι και παρατηρώντας στα δημογραφικά. Βλέπω ότι η ηλικία Απόκτηση πρώτου παιδιού έχει α, ανεβεί πάρα πολύ από την εποχή που ήμουν νέα. Είναι τώρα μετά τα 30 και, ε, και προχωράει πολύ ε, πέρα από αυτό. Εδώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια εποχή με τρομερές δυνατότητες. δυνατότητες. Δηλαδή μεγάλες και μικρές, ε, 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 ευχαρίστων πραγμάτων, δύσκολων αλλά ενδιαφερόντων. Τι μας εμποδίζει, μας εμποδίζουν τα στερεότυπα. Και τα στερεότυπα, επαν, επανέρχομαι σε αυτό συγγνώμη, αλλά είναι πάρα πολύ εγκλωβιστικά και μας εχμαλωτίζουν σε μία λογική που λέει ότι, δεν μπορεί, ακόμα και όταν δεν το λέμε, αλλά ο προορισμός της γυναίκας είναι να, να κάνει παιδιά, όχι να έχει παιδιά, να κάνει παιδιά. Αυτό τι σημαίνει. Πρώτον, ότι αν είναι σε αυτή τη μακρά ηλικία που θα μπορούσε να κάνει παιδιά, ε, θεωρούμε ότι ανά πάσα στιγμή θα μας, θα μας τη φέρει και θα κάνει, αν δεν κάνει όμω, πάλι είναι ει Δεν κάνει παιδιά. Τι γυναίκα είναι αυτή που δεν θέλει να κάνει παιδιά. Δηλαδή, και έτσι κι αλλιώ χάνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν φταίει ούτε το πόσο εύκολα κάνουμε παιδιά ή το πόσο εύκολα μπορούμε να υιοθετήσουμε παιδιά. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά στον κόσμο τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ ε, μια μαμά ε, ή μια οικογένεια. Είναι αυτό που μα εμποδίζει ότι είναι το σωστό. Τι είναι τα το σωστό για το ρόλο και για το στερεότυπο γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ να πανηγυρίζουμε διαφορετικές διαδρομές ζωής, δηλαδή να τις δημοσιοποιούμε, να δείχνουμε πόσο ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι ε, μου έλεγε μια καθηγήτρια που είχα συναντήσει σε ένα συνέδριο φεμινιστριών οικονομολόγων ότι κάνει ένα μάθημα νέες μορφές οικογένειας στο οποίο πηγαίνει με τη, με τη σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά και κάνουν μια εντατική συζήτηση και ότι στην αρχή οι φοιτήτρες και οι φοιτητές είναι θυμωμένοι μαζί τους γιατί αισθάνονται ότι κλονίζεται η σταθερά της, ας πούμε, του, του της ύπαρξης και ότι στο τέλος δημιουργούνται πάρα πολύ μακροχρόνιες και ουσιαστικές φιλίες και ένα, ένας χώρος μεγαλύτερης κατανόησης. Όλα είναι δύσκολα, αλλά αν δεν τα φέρουμε μπροστά στο φως, να τα συζητήσουμε, να τα χαϊδέψουμε λίγο, να τα φροντίσουμε, να τα πανηγυρίσουμε τελικώς όμως, δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Και είναι κρίμα γιατί έχουμε, ζούμε σε μια εποχή τόσων δυνατοτήτων, κρίμα και άδικο. Σε αυτό το κομμάτι του κόσμου το εύπορο και το αναπτυγμένο. Όλα αυτά που λέμε θίγουν κομμάτια κουλτούρα και ειδικά στον εργασιακό χώρο. Ξέρουμε όμω ότι και οι επιχειρήσει λειτουργούν και με πολιτικές και με συστήματα αμοιβών και με ε, παροχέ. Θα μπορούσε να πει ότι το να διαμορφώσουν ειδικέ παροχές υγείας, υποβοηθούμενες ε, γονιμοποίησεις ε, και οτιδήποτε άλλο για τις πολλαπλές μορφές οικογένειας, για τις πολλαπλές μορφές και διαδρομές που μπορεί να έχει η ζωή ενός ανθρώπου. Θα βοηθούσε πιο πολύ στο να αυξηθεί και η, η κατανόηση και η επίγνωση ότι πλέον δεν είμαστε αυτό που παραδοσιακά είχαμε συνηθίσει να είμαστε μέχρι τα 30 σπουδάζω. 30 με 40 κάνω οικογένεια και πάει λέγοντα. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα σε αρκετές χώρες που το έχουν δοκιμάσει και οι επιχειρήσεις πραγματικά έχουν μια, ε, ένα μεγάλο ας πούμε, φάσμα ε, πραγμάτων που μπορούν να επιλέξουν και μπορούν να επιλέξουν και, και, πρέπει να επιλέξουν κάπως σοφά, δηλαδή αν διαλέξουν τρία από τα 103 να είναι συμβατά μεταξύ τους, να μην στέλνουν λίγο διαφορετικά μηνύματα. Και νομίζω επίσης ότι η, η αίσθηση της περηφάνειας του να ανοίξει σε μια επιχειρησιακή κοινότητα που τολμάει να κάνει τέτοια πράγματα θα, δείξει, θα, θα πείσει τις επιχειρήσεις ότι είναι και προς το στενό του συμφέρον, όχι μόνο προς το ευρύτερο, το κοινό, εταιρική, κοινωνική ευθύνη κλπ. Είναι είναι win-win σήμερα, αύριο, μεθαύριο και σε 100 χρόνια. Διάννα, εσύ τι θα περίμενες ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς να δεις σε μια επιχείρηση σε επίπεδο πολιτικών που να προωθούν την ένταξη ατόμων με όλα τα χαρακτηριστικά. Ηλικία, φίλο, εθνικότητα, ό,τι είναι αυτό. Ε, περιμένω πολιτικέ που θα του δώσουν ε, αυτό που έλεγε στην αρχή, χώρο στο τραπέζι. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο το εγώ προσλαμβάνω περισσότερου ή έχω μία συμπεριληψιμότητα. Το θέμα είναι ωραία. Η φωνή του ακούγεται. Υπάρχει θέση να εκφραστούν οι ιδέε του και να υλοποιηθούν οι ιδέε του. Εγώ αυτό περιμένω να δω και νομίζω ότι έτσι όντω θα αλλάξουμε τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα STEM και κορίτσια. Θέλω το σχόλιο σου, μια που εσύ είσαι ένα κορίτσι, μέσα στα STEM ε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ε. εγώ είμαι λίγο διστακτική με όλα αυτά, ε, πολλές φορές νιώθω ότι πάμε να αλλάξουμε μια κατάσταση ενδυναμώνοντας ναι τα κορίτσια στο χώρο του STEM αλλά ξεχνάμε ότι αυτά τα κορίτσια είναι μέλος μιας κοινωνίας, δεν μπορούμε απλώς να ενδυναμώσουμε τα κορίτσια και να τα ξαναβάλουμε στην ίδια κοινωνία με τα ίδια προβλήματα περιμένοντας να έχουν λυθεί για μένα χρειάζεται κάτι συνολικό, κάτι συνεργατικό. Χρειάζεται να εκπαιδεύσει μαζί τα αγόρια και τα κορίτσια, του άντρε και τι γυναίκε. Γιατί και να ενδυναμωθώ εγώ, αν πάλι μετά δεν μπορώ να βρω δουλειά, γιατί ο εργοδότη μου θεωρεί ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν έχει νόημα. Αν εγώ μπω σε μια τάξη και το αγόρι ή συμμαθητή μου θεωρεί ότι δεν μπορώ να το κάνω επειδή είμαι κορίτσι, δεν έχει νόημα να ενδυναμωθώ. Για μένα χρειάζεται ριζική αλλαγή, το οποίο εντάξει θα ξεκινήσει από το σχολείο, από την ύλη, από το πόσε γυναίκε μαθαίνουμε στο χώρο του στέμα, από το τι πρότυπα δημιουργούμε και θα τελειώσει σε ίσε ευκαιρίε καριέρα όταν τελικά βγούμε στην αγορά εργασία. Αλλά εγώ κάπω είμαι διστακτική και κάπω με φοβίζει αυτό το λύνουμε τόσο μεμονωμένα το πρόβλημα. Πόσο εύκολα μπορούμε να φύγουμε από την εκπαίδευση ότι ορισμένα παιδεία, εκπαιδευτικά, ορισμένα γνωστικά παιδεία, ορισμένα επαγγέλματα είναι καλά για κορίτσια. Ναι, αυτό πάντα το έβρισκα έτσι πολύ αστείο. Δηλαδή, όταν άκουγα να μου λένε το Πολυτεχνείο έχει δεν είναι για κορίτσια, πάντα είχαμε αντιμετώπιση ότι φοράει και τι είναι για κορίτσια. Ποιο είναι αυτό που θα μου πει τι είναι και από πού το στηρίζει. Ε, και δυστυχώ ε, το βλέπουμε από πολύ μικρέ ηλικίε, από εκθέσει που μπορεί να κάνουμε STEM και βλέπει ένα κοριτσάκι, η μαμά του ή η ο του να το τραβάνε γρήγορα να φύγει, ή ένα αγοράκι να σταματάνε να δούνε τι είναι αυτό που δείχνουμε. Και με πεισμώνει με πάρα πολύ ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε γενιές με αυτό το στερεότυπο το ότι υπάρχει κάτι που είναι για χώρια και κάτι που, υπάρχει που είναι για κορίτσια. Για μένα υπάρχει κάτι που σ' αρέσει, κάτι που το αγαπάς ή κάτι που δεν σ' αρέσει που δεν το αγαπάς και αυτό πρέπει να είμαστε δίπλα σου, να σε ενθαρρύνουμε να το κάνεις. Αντιγόνη, πώς είναι να λέμε ότι συνολικά στην κοινωνία και σαν πολιτεία πολλές φορές ε, Εφαρμόζουμε προγράμματα τα οποία έχουν ε, ε, ως ε, κύριο πληθυσμό στόχο αυτούς που θεωρητικά υπολείπονται, πάσχουν, μιονεκτούν, όπως για παράδειγμα αυτό που αναφέραμε τώρα με τη Διάνα. Ε, ειδικά προγράμματα για κορίτσια έτσι ώστε να μπουν στην τεχνολογία, ειδικά προγράμματα για μια άλλη ίσως ομάδα που μειονεκτεί, αποδίδει αυτό. Ωραία. Θέλω να κάνω. Χαίρομαι που με ρωτά, γιατί θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που είπε η Διάνα. Ε, τα στερεότυπα δουλεύουν από τη βρεφική ηλικία. Και τα πειράματα δείχνουν ότι κορίτσια, σε ομάδε κοριτσιών μόνα του αποδίδουν πάρα πολύ καλύτερα σε προβλήματα και σε μαθηματικά και σε θετικών επιστημών ε, quiz, ενώ όταν είναι σε μικτές ομάδες υπάρχει αυτό που λένε ο, ε, η απειλή του φίλου, μήπως δεν φανούν αρκετά feminine, έτσι, θηλυ, θηλυ, με θηλυκότητα, και, και δεν, και δεν ε, αστράφηκαν. Ε, την ίδια άσκηση που λύνουν σε μία τάξη μόνο κοριτσιών, ε, δεν την. την, την ψιλοχαλάνε στο, στη μεικτή. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει, υπάρχει περιθώριο ενδυνάμωσης Τώρα, έχοντα πει αυτό όμω πρέπει να πω ότι αυτοί που χρειάζονται την καμπάνια είναι οι υπόλοιποι. Και έχει δίκιο σε αυτό η Διάννα. Και μπορώ να σου φέρω ένα παράδειγμα από έναν άλλο χώρο. Όταν δούλευα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Του ενδυναμώναμε, του μαθαίναμε ελληνικά, αγγλικά. Τι... Ήταν έτοιμοι να τα μάθουν όλα αυτά, γιατί θέλαν πάρα πολλοί άνθρωποι να προχωρήσουν. Αν ο γείτονα, ο πιθανό εργοδότη, ο, ο άλλο γονιό στο σχολείο που θα πάει να συναντήσει τη δασκάλα δίπλα στον, στον πρόσφυγα, δεν είναι Προετοιμασμένο να τον αντιμετωπίσει τον άνθρωπο χωρί στερεότυπα και με μια ανοιχτότητα, ε, η ζωή του θα είναι κόλαση. Δε, δεν λύνεται δεν λύνε το πρόβλημα. Άρα, σίγουρα πρέπει και να ενδυναμώνουμε, δεν γίνεται χωρί, αλλά πρέπει κυρίω το αντικείμενο τη μεταναστευτική πολιτική να είναι η κοινωνία υποδοχή. Το αντικείμενο τη πολιτική ισότητα να είναι οι άνδρες όλων των ηλικιών και όσε γυναίκε εμφορούνται από σεξισμό ομού. Δεν είναι η ομάδα που την παίρνει και τη βάζει στο άλλο ράφι. Είναι δυναμική η κοινωνία. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και όσο πιο ελεύθερο είναι από στερεότυπα, τόσο πιο καλή γίνεται η ζωή. Αντιγόνη και Διάνα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ειλικρινή η συζήτηση που είχαμε. Και για μα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εμεί ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ χάρηκα γιατί έμαθα και εγώ πάρα πολλά πράγματα μέσα από τη συζήτηση. Ήταν ένα επεισόδιο της νέας σειράς podcast Open Talks της πρωτοβουλίας The Afron Initiative. Σήμερα καλεσμένες ήταν η Αντιγόνη Λιμπεράκη και η Διάνα Βουτιράκου, με τις οποίες μιλήσαμε ανοιχτά για το πώς η ηλικία μπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά στην εργασία και στην κοινωνία.